Ο Δήμος Τρίπολης καλείται, όπως όλοι οι Δήμοι της Τρίπολης, να αναπτύξει δράση με τη λειτουργία του κάτω από το ιδιαίτερα δυσμενές βάρος των διαρθρωτικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η ελληνική οικονομία λόγω της υφιστάμενης οικονομικής κρίσης. Η ελληνική οικονομία, έχοντας σημειώσει πολύ υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης έως το έτος 2, ησυχία, έδειξε σημεία ύφεσης το 9 ως αποτέλεσμα της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης, ενώ μετά το έτος 2010 η ύφεση εντάχθηκε σε δραματικό βαθμό λόγω και των υφιστάμενων και διαρκώς διοκούμενων δημοσιονομικών ανισορροπιών. Γνωρίζουμε όλοι ότι η ανάγκη εξυγίανσης οδήγησε τη χώρα στην ένταξη ενός τριμερούς μηχανισμού οικονομικής στήριξης αποτελούμενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, με αποτέλεσμα να έχουμε τα τελευταία χρόνια μια αυστηρή εισοδηματική πολιτική με παράλληλο δραστικό περιορισμό των δημοσίων δαπανών που βιώνουμε όλοι τα τρία τελευταία χρόνια και επηρέασαν, όπως είναι φυσικό, αρνητικά την εξέλιξη του ακαθαρίστου εμπορίου προϊόντος, με αποτέλεσμα το μέγεθός του να σημειώνει διαρκή μείωση κατά 4,9 το 2010, 7,1 το 2011 και 6,4 το 2012 σε σταθερές τιμές του 2005. Για το 2013, το οποίο ολοκληρώνεται σε λίγο, η εκτίμηση από την Eurostat είναι ότι θα έχουμε πάλι μείωση κατά 4,4 του ΑΕΠ, ενώ για το 2014 αναμένεται η αναστροφή με μια αύξηση της τάξης του 0,6. Γίνεται πολλή κουβέντα αν υπάρξει αυτή ή αν και πάλι είμαστε αρνητικοί. Το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, το ΚΕΠΕ, προβλέπει βελτίωση στους βασικούς οικονομικούς δείκτες για το επόμενο χρόνο. Ειδικότερα, οι προβλέψεις του από δύο πεδίματα που έχει αναφορά σχετικά με τον ετήσιο ρυθμό μεταβολής του πραγματικού ΑΕΠ για το 2013 και συμπίπτουν και διαμορφώνται στο 2,5. Η Eurostat μίλαγε για 4,4. Αλλά ακούγοντας πάντως, έτσι κι αλλιώς, σημαντική επιβράδυνση της ύφεσης. Οι αντίστοιχες προβλέψεις για τα μεγέθη του πληθωρισμού είναι μείον 0,28 και της ανεργίας 27,6, ραγδαία αύξηση. Και όμως και σε αυτή την περίπτωση είναι ευνοϊκότερες σχετικά με τις προβλέψεις του περασμένου Ιουνίου. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, για να μην σας κουράζω περισσότερο, καλούμαστε να εγκρίνουμε τον προϋπολογισμό για το επόμενο οικονομικό έτος, το 2014, όπως και το ολοκληρωμένο πρόγραμμα δράσης, οι οποίες δύο αυτές διαδικασίες και η κατάρτιση των συγκεκριμένων του προϋπολογισμού και του ολοκληρωμένου προγράμματος, έγιναν μέσα σύμφωνα με αυστηρές οδηγίες και σε ένα ασφυκτικό πλαίσιο που καθορίστηκε με την 3842-31-7 του 2013 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και το 835-24-13 έγγραφο του παρατηρητηρίου οικονομικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ, τώρα την οικονομική αυτοτέλεια, αυτό είναι άλλο θέμα. Το άρθρο 4, παράγραφος 4 του νόμου 41-11 του 2013, καθώς και τις ισχύουσες διατάξεις του κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. Σε αυτό το πλαίσιο προσπαθήσαμε, όπως θα εξηγήσει και ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών στην πορεία, παρόλο που πρόκειται για ένα
προϋπολογισμό δημοσιονομικής προσαρμογής να συμπεριλάβουμε στοιχεία στα οποία, μέσα από τα οποία αποτυπώνεται η βούληση της Δημοτικής Αρχής να εφαρμόσει μια κοινωνική και αναπτυξιακή πολιτική και αφετέρου, αφενός και αφετέρου αυτή την πολιτική να την εφαρμόσει εξοικονομώντας πόρους από τις όποιες ελαστικές δαπάνες του Δήμου έχουν απομείνει. Τώρα τα υπόλοιπα στοιχεία τα έχετε και νομίζω ότι μπορεί ο κ. Σαββάκη να κάνει μια εκτενέστερη ανάλυση στα επιμέρους κωδικούς προκειμένου το σώμα να έχει μια πλήρη γνώση του πώς θα κινηθούμε ή πώς μας επιβάλλεται σε πολύ πολύ μεγάλο βαθμό να κινηθούμε το επόμενο έτος. Σε κάθε περίπτωση όμως η δική μας βούληση είναι να μπορέσουμε να εξαντλήσουμε έστω και το τελευταίο ευρώ από το πρόγραμμα του κοινωνικού πλαίσιου στήριξης, το λεγόμενο ΕΣΠΑ, το οποίο ουσιαστικά ολοκληρώνεται ως προς τις δεσμεύσεις του μέσα στο τρέχον έτος και μας δίνεται και η δυνατότητα να υλοποιήσουμε τα έργα που θα δεσμεύσουμε μέσα στην επόμενη διετία, πρώτον. Δεύτερον, μέσα από αυτές τις δράσεις και την αξιοποίηση των όποιων πόρων προκύψουν να είμαστε έτοιμοι για την επόμενη προγραμματική περίοδο που ελπίζουμε ότι σύντομα θα έχουμε και τη συγκεκριμένη κατεύθυνση στην οποία θα κινηθεί. Όπως επίσης πέρα από αυτό να αξιοποιήσουμε στο μέγιστο δυνατό βαθμό τους όποιους πόρους μπορούν να προκύψουν και από τα εθνικά προγράμματα, κάποια λίγα πράγματα είναι δηλαδή πόροι κυρίως του Πράσινου Ταμείου, γιατί για τη ΣΑΤΑ καλύτερα να μην συζητάμε, αφού όπως είδατε θα υπάρξει περικοπή της τάξης του 53% συγκριτικά με το 2013. Και αν πάμε σε νούμερα του 2009 και του 2010, τα πράγματα είναι τραγικά. Και να κάνουμε και μία προσπάθεια, όπως την κάνουμε, να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε πόρους απευθείας από ευρωπαϊκά προγράμματα πέρα και έξω από τα κοινωτικά πλαίσια στήριξης τόσο του τρέχον όσο και το επόμενο.